Συνεχίζω με την πολιτική επικαιρότητα. Θα καλημερίσω ευθύς αμέσως τον κύριο Μιχάλη Σιφάκη. Καλημέρα σας από τον 984. Τι κάνετε? Καλημέρα σας, κυρία Δημητράκη. Σε εσάς και στους ακροατές σας. Είμαι μια χαρά. Χαίρομαι. Έχομαι και σε εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον Μιχάλη Καραμαλάκη, ναι? Ναι, όπως είπατε, υποψήφιος με τον κύριο Καραμαλάκη. Για πρώτη φορά ασχολούμαι με την αυτοδιοίκηση. Mm-hmm. Έθεσα τον εαυτό μου για πρώτη φορά τη διαδικασία του Σταυρού. Έχω όλη την όρεξη, να το πω και έτσι, για να μπορέσω να προσφέρω και εγώ στο Δήμο Ηρακλείου. Mm-hmm. Και αν αυτό επιλεγεί από το Δημότη Ηρακλείου και ο κ. Καραμαλάκης είναι η επόμενη δημοτική αρχή, η παράταξή του και εγώ από την πλευρά μου, να δώσω και εγώ τον καλύτερό μου εαυτό για ένα καλύτερο Ηράκλειο. Θέλετε να μας γνωρίσετε, να γνωρίσετε λίγο στον κόσμο που σας ακούει τον κύριο Μιχάλη Σιφάκη? Ναι, είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, ασχολούμαι με τον κατασκευαστικό κλάδο και είμαι και επικεφαλής αγροτικών φορέων στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ασχολούμαι δηλαδή με τα αγροτικά, με το πρωτογενή τομέα όσο αφορά το κομμάτι που μου έχουν επιλέξει να έχω από τη γραμματεία. Είμαι σε επαφή μονίμως με διάφορους φορείς, το οποίο ακούω τα προβλήματά τους, που κυρίως είναι στα χωριά του νομού μας, και προσπαθώ και εγώ από τη δική μου πλευρά και μεταφέρω τα προβλήματα και στο Υπουργείο και στους αρμόδιους του Υπουργείου απάνω. Mm-hmm. Να ρωτήσω τώρα το εξής, κύριε Σιφάκη, και σας ευχαριστώ για αυτές τις δύο κουβέντες που είπατε παραπάνω, έτσι για να σας γνωρίζει και ο κόσμος μέσα από τη δική σας την πορεία και το δικό σας το μετερίζει. Έχει λόγο ή μπορεί να έχει λόγο ρόλο η αυτοδιοίκηση ακόμα και σε αυτά τα θέματα τα οποία αναφέρατε, δηλαδή την ενίσχυση, τη βοήθεια του αγροτικού, του αγρότη, του πρωτογενή τομέα? Φυσικά. Ο Δήμος Ηρακλείου είναι και ενδοχώρα. Έχει πολλά χωριά μέσα, τα οποία υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται με το πρωτογενή τομέα. Είναι πολύ βασικό λοιπόν να υπάρχουν άνθρωποι και στην αυτοδιοίκηση που γνωρίζουν τα προβλήματα και μπορούν να δώσουν βοήθεια και λύσεις και προτάσεις. Είναι πολύ λοιπόν βασικό αυτό το κομμάτι όσο αφορά ειδικά για τα χωριά, γιατί μιλάμε πάντα για την πόλη. Αλλά τα προβλήματα είναι και στα χωριά μας. Σωστά, καλά κάνετε και το επισημαίνετε, γιατί το Ηράκλειο είναι μέχρι κάτω την Καρκαδιώτη, σαν Δήμος Ηρακλείου. Ακριβώς, λοιπόν, επειδή όλοι έχουμε και γνωστούς στα χωριά μας και στα γύρω χωριά γενικά εκεί πέρα, ακούμε τα προβλήματά τους, ώστε λοιπόν και εγώ δίνω τη δυνατότητα στον κύριο Καραμαλάκη να μου πει, Μιχάλη, επειδή γνωρίζεις πολύ καλά τα προβλήματα αυτά, μπορείς να δώσεις τη βοήθειά σου μέσα από αυτή τη διαδικασία στην αυτοδιοίκηση, το οποίο μπορώ εγώ να τα μεταφέρω σε αρμόδιους που μπορώ, γιατί έχω αυτή τη θέση, το οποίο να γίνεται όσα μπορούμε τουλάχιστον να λύσουμε και όσα μπορούμε να διορθώσουμε. Άρα λοιπόν θέλετε να μου πείτε ότι δεν είναι ένας ρόλος θεσμικά που είναι γνωμοδοτικός απλά, που μπορεί να έχει η κάθε δημοτική αρχή, αλλά ότι μπορεί να επιλύσει και προβλήματα, όπως θα σας έλεγε κάποιος για παράδειγμα, ας πούμε, σας ρωτάω, γιατί όταν εσείς το δουλεύετε και το ξέρετε το αντικείμενο, παίρνω κι εγώ από την άλλη εκείνη την πολύ καλή την ιδέα να μιλήσω λίγο παραπάνω για να ενημερώσω και τον κόσμο, έτσι? Σωστά, πολύ σωστά, όπως το λέτε. Υπάρχει θεσμικότητα σε αυτό το ρόλο, το οποίο σας το λέω ότι μιλάμε άμεσα με οργανισμούς και το Υπουργείο. Υπάρχει άμεσα επαφή σε αυτό, τουλάχιστον. Ο γνωμοδοτικός λοιπόν ο ρόλος, σωστά, λέτε. Σωστά, γνωμοδοτικός. Σωστά. Παρεμβατικός και διεκδικητικός, έτσι ώστε να υιοθετηθούν ενδεχόμενα προτάσεις. Με αυτή την έννοια μου το λέτε. Ακριβώς όπως το αναφέρετε. Mm-hmm. Μάλιστα. Εκείνο που σας πονάει στο Δήμο Ηρακλείου ή εκείνο το οποίο βλέπετε, αναρωτιέμαι κύριε Σιφάκη, πηγαίνοντας από τη μία άκρη μέχρι την άλλη, αλήθεια ποιο είναι ή ποια είναι?
Κοιτάξτε, όποιος αυτή τη στιγμή μένει στο Δήμο, στον Δήμο Ηρακλείου γενικά από τη Βόλη μέχρι και την Ευρωπόρα, τα προβλήματα είναι πολλά. Αυτό που πονάει είναι η καθαριότητα, το βλέπουμε καθημερινά αυτό, χωρίς να στοχεύει στη σημερινή ιστορική σύστημα και έχει, δεν το λέω γι' αυτό. Σημασία όμως έχει ότι αυτά που βλέπουμε είναι να είμαστε και οι επόμενοι που θα μπορούμε να τα επιλύσουμε. Τα προβλήματα είναι πολλά στην πόλη. Είναι οι δρόμοι μας, είναι οι ανεπαρκείς φωτισμοί, η καθαριότητα όπως το ανέφερα, είναι τα παλιά κτίρια τα οποία δεν αξιοποιούνται. Είναι τα προβλήματα, αν θα κάτσουμε να τα αναλύσουμε, είναι θέλουμε μια ολόκληρη εκπομπή. Σημασία έχει να μπορέσει ο κόσμος να καταλάβει αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη διαδικασία που έχουμε πει και εμείς οι υποψήφοι, να καταλάβει ότι χρειάζεται μια δημοτική αρχή με σαγανό, να το πούμε και έτσι, το οποίο θα μπορέσει να διεκδικήσει πολλά πράγματα και να επιλύσει τα προβλήματα του Δήμου. Σαφώς, σε αυτό που θέλω να αναφέρω είναι οι υποψήφοι δημάρχοι, όλοι οι υποψήφοι δημάρχοι και οι υποψήφοι δημοτικοί συμβούλοι και οι τοπικοί έχουν ένα στόχο, ένα κοινό στόχο. Σίγουρα θέλουμε όλοι ένα καλύτερο Ηράκλειο, ένα καλύτερο Δήμο. Σημασία όμως έχει ποιος μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα ένα Δήμο Ηρακλείου. Για μένα, γι' αυτό ήταν και η επιλογή ο κύριος Καραμαλάκης. Γιατί η πορεία του έδειξε, η καριέρα που έκανε και στα ανώτατα σκαλιά της ελληνικής αστυνομίας, έδειξε ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει πάρα πολύ, με μεθοδικότητα, με μεράκι, με σεβασμό προς τον πολίτη. Και αυτό ήταν και η επιλογή που έκανα εγώ. Ξέρω ότι αύριο, αν επιλέξει ο κόσμος να είναι η επόμενη δημοτική αρχή, θα είναι αυτός πραγματικά που θα δώσει μια μεγάλη αλλαγή στο Δήμο Ηρακλείου. Και θα το δούμε, θα είναι φανές. Ξέρετε, μέσα από την οργάνωση απλά και μόνο μπορούν να επιληθούν προβλήματα, γιατί είναι η διεκδικητικότητα, είναι τα οικονομικά ενός Δήμου τα οποία δεν είναι καλά και το γνωρίζετε, είναι αυτά τα οποία αντιμετωπίζει ο επιχειρηματίας, ο μικρομεσαίος, αυτά τα οποία αντιμετωπίζουν οι γειτονιές, τα χωριά. Πόσο εύκολο είναι όλα αυτά? Πιστεύετε δηλαδή ότι με πρόγραμμα πραγματικά υπάρχει η δυνατότητα και η πιθανότητα να αλλάξουμε προς το καλύτερο? Αυτό είναι το ζητούμενο πάντα, έτσι. Να αλλάξουμε και γρήγορα αυτή την εικόνα που παρουσιάζει το Ηράκλειο και να βελτιώσουμε τη δική μας ποιότητα ζωής. Σίγουρα μπορούμε να αλλάξουμε πολλά πράγματα. Κανένας δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι όπως εμείς έχουμε 21 άξονες, ότι 21 άξονες θα έρθουν μέσα σε ένα ή δύο χρόνια ή σε τρία. Σημασία για μας έχει να ξεκινήσουμε από τα πολύ βασικά, που είναι η καθημερινότητα του πολίτη, του Δημότη Ηρακλείου. Σίγουρα ο στόχος μας είναι 21 άξονες να υλοποιηθούν μέσα στην πενταετία. Οργάνωση για τον κύριο Καραμαλάκη και την παράταξή του υπάρχει. Είμαστε σε συνεννόηση καθημερινή, μιλάμε, ακούμε τα προβλήματα του κόσμου, έτσι ώστε η οργάνωση να γίνεται από τώρα. Υπάρχουν άξιοι άνθρωποι υποψήφοι στον κύριο Καραμαλάκη, το οποίο μπορεί να δώσει ο καθένας από το δικό του μετερίζει τη δική του προσπάθεια, τη δική του ικανότητα, να το πούμε γιατί, σε κάθε τομέα. Γιατί έχουμε από όλους τους τομείς. Έτσι λοιπόν ο κύριος Καραμαλάκης έχει κάνει επιλογές ώστε στο οργανωτικό του κομμάτι να υπάρχουν σε όλα τους κλάδους, σε όλα τα μέτωπα, τα οποία να μπορούν να βοηθήσουν ο καθένας με τη σειρά του. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα, το λόγο σας, τη σκέψη σας, να μάθουμε περισσότερα πράγματα για αυτά που εσείς επιχειρείτε, στοχεύετε. Κύριε Σιφάκη, καλή δύναμη και καλή συνέχεια σας εύχομαι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ καλή συνέχεια.